In Business News. Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας επιβράβευσαν τις κορυφαίες καινοτομίες στο επιχειρήν, καθώς και τίμησαν προσωπικότητες ερευνητών που ξεχώρισαν για το έργο τους. Η απονομή των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας και Κυπριακών Βραβείων Έρευνας πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκοσία την 5η 12 Δεκεμβρίου. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων στη γιορτή της έρευνας και της καινοτομίας, την τελετή απονομής των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας ΟΕΒ 2019 και των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 2019. Τη σημαντικότητα της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία επεσήμανε ο Κυριάκος Κόκκινος, επικεφαλής επιστήμονας έρευνας και καινοτομίας και πρόεδρος του ΙΔΕΚ. Τα ωφέλη που μπορεί να επιφέρει στις εργασίες μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή ακόμα και στην κοινωνία είναι πολλαπλά και όλα συγκλίνουν στην πρόοδο και κοινωνική ευημερία. Τα βραβεία απονεμήθηκαν από τον Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρη Σιλούρη. Σήμερα, για 13η χρονιά, βραβεύουμε τις ιδέες, τις εφαρμογές, τα οράματα στα οποία κάποιοι πίστεψαν, υλοποίησαν και εφάρμοσαν με επιτυχία. Βραβεύουμε ανθρώπους που κοπίασαν και πάλεψαν, αλλά πέτυχαν. Οι τέσσερις νικητές των φετινών Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας της ΟΕΒ είναι πρωτογενής τομέας CM Dragonland Limited, τομέας της μεταποίησης NIPD Genetics Public Company Limited, τομέας των υπηρεσιών Cloud Layer 8 Limited, ευρύτερος δημόσιος τομέας Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όσον αφορά τα Κυπριακά Βραβεία Έρευνας, το βραβείο διακεκριμένου ερευνητή στη θεματική ενότητα Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες απονεμήθηκε στο Δόκτωρα Τιμόθεο Παπαδόπουλο. Το βραβείο νέου ερευνητή στη θεματική ενότητα Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική παρέλαβε ο Δόκτωρ Ανδρέας Στυλιανού. Το βραβείο νέου ερευνητή στη θεματική ενότητα Επιστήμες Ζωής απονεμήθηκε στη Δόκτωρα Χριστάλα Αντωνίου. Και τέλος, το βραβείο νέου ερευνητή στη θεματική ενότητα Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες στη Δόκτωρ Βενετή Αργυροπούλου. Στην τελετή παρευρέθηκαν πέραν των 300 προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο της Κύπρου.